επιχειρηματάκι τέλος της σεζόν. Τουλάχιστον ο στόχος της παραμονής κατέφθη, έστω και την τελευταία στιγμή. Εντάξει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι. Λέγαμε όλο το διάστημα ότι θέλαμε κάποιες νίκες στο δεύτερο γύρο στο γήπεδό μας για να είμαστε άνετα στο τέλος, γιατί θα παίξουμε την ομάδα που παλεύει για την παραμονή τους. Δεν τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο σημείο το τελευταίο μάτς να είναι σημαντικό και για μας για την παραμονή για να επιλέξουμε τους εισιτήριους. Σημασία έχει ότι τελείωσε ένα ταξίδι. Πάντα ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι της Β' Εθνικής με πάρα πολλούς αγώνες. Είμαστε κουρασμένοι, ευχαριστημένοι από το σημερινό αποτέλεσμα που είχαμε 5 και 5 να κερδίσουμε. Και έτοιμοι να κάνουμε τον απολογισμό και την κριτική της χρονιάς όλοι μας, προπονητές, παίκτες, στη διοίκηση, και να προχωρήσει η ομάδα, γιατί γι' αυτό το σκοπό επέστρεψε στο Ηράκλειο, για να υπάρχει μια συνέχεια και να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά στη φετινή προσπάθεια της ομάδας και στο ταξίδι που κάναμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και πολλές απουσίες παιχτών. Δεν παίξαμε παρά ελάχιστα παιχνίδια όλη τη χρονιά, ελάχιστα παιχνίδια όλοι μαζί, σε ένα φτωχό ρόστερ από εμπειρία. Όπως καταλαβαίνετε, σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι της ΓΑΜΕ της Β' Εθνικής, αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό βρεθήκαμε στο τέλος να έχουμε. Είδατε ότι ο Γιάννης Σταμπουλής έπαιξε μετά από ένα ολόκληρο γύρο και μας βοήθησε και τον ευχαριστώ πολύ. Ακόμα και τελευταία αγωνιστική δεν παίξαν παιδιά. Μην ξεχνάτε τον Κώστα τον Κίτσο, ο οποίος δεν συμμετείχε σε όλη τη χρονιά με ένα πρόβλημα που είχε στη μέση μονοδρόμησης. Σε μια θέση που ήταν ο Σταμπουλής. Όλα αυτά επηρεάσαν την ομάδα. Κάναμε και άσχημες νίκες από την απόδοσή μας, αλλά και από τη τύχη, αλλά και από στηρίγματα των διαιτητών. Όλα αυτά ένας μικρός απολογισμός. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα παιδιά. Θέλω να μην κάνω αυτό τον μπομπ έτσι και έδωσε πάρα πολύ ωραία, τα λέω coach. Συγχαρητήρια coach. Δεν μπορούσα να σου κάνω να το θυμάσαι ένα έτσι. Με το τρελό Μποχωρίδη που έπλεξε. Απολαύσουμε, παιδιά, απολαύσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για όλα αυτά που περάσαμε φέτος, έστω και έτσι όπως τέλειωσε η χρονιά. Περιμέναμε λίγο κάποια καλύτερα πράγματα τουλάχιστον για τη θέση μας στο βαθμολογικό πίνακα. Είχαμε πολλές ατυχίες, το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να αφιερώσω στο τέλος τη νίκη στον πατέρα μου. Μέχρι τελευταία στιγμή με ρωτούσε στο νοσοκομείο πάντα για τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να το αφιερώσω αυτήν και σε όλα τα παιδιά και στο σύλλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.